Γεια σας και πάλι, είμαι ο Βασίλης, techsmart.gr σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Καταρχήν έχω νέα, παιδιά, να ακούσετε τι έγινε. Έχουμε βρει τον πελά μας. Έφυγε ο Evan. Μη ρωτήσεις ποιος είναι ο Evan, ξέρεις ποιος είναι ο Evan, Gearbest. Αυτός εκεί, ο καλός ανθρωπάκος που μας έστελνε τα πράγματα και μας έλεγε χαλό, χαλό, χαλό και τέτοια. Πάει, μας τελείωσε Evan. Δεν ξέρω, ο κακός χαμός σίγουρα τον έδιωξε, γιατί τον έσπαγε τα νεύρα συνέχεια στα βίντεο που κάνει. Λοιπόν, ήρθε η Λίν. Απλά η Λίν είναι λίγο πιο περίεργη και τώρα μέχρι να γνωριστούμε καλά να την κάνω, ξέρεις, έλα να σε πάω για να δείπνω αυτά. Νέτιο, τι μας έστειλε, λάμπες. Οκ, είναι κάτι που ήθελα καιρό, θα κάνω και ζημιά. Λοιπόν, G-Lite. G-Lite, ξέρετε, είναι η εταιρεία, η θυγατρική, να το πω έτσι, της Xiaomi, που έχει να κάνει με φωτισμό, με ό,τι είδους φωτισμό, λάμπες, πολύ φωτά, χίλια δύο πραγματάκια. Μίλησα με αυτή την καινούργια που ανέλαβε από τον Gearbest, μου λέει τι να σου στείλω. Λέω, okay, τι μπορώ να πάρω, μου λέει αυτό, λαμπίτσες. Τέλος πάντων, μου στείλε και κάτι άλλο που θα το δούμε μετά όταν βάλω την κάμερα, όταν στηθούμε κάτω και κάτσουμε στο τραπέζι να κάνουμε unboxing. Γενικά, αυτές τις λάμπες ήθελα να τις πάρω και για μένα. Οπότε λέω, μια χαρά μας έκατσε κουτάκι. Κουτάκι το κουτάκι, okay. Είναι οικονομικές λάμπες, είναι LED λάμπες, χρώματα, ιστορίες, είναι έξυπνες λάμπες. Θα τις ανοίξουμε, να τις βάλουμε εδώ πέρα, θα δω πώς θα τα συνδέσω εδώ με τα πορτατήφια και θα δούμε αν όντως αξίζουν, μαζί με τα άλλα πραγματάκια που μας έστειλε στο Gearbest. Link για όλα τα προϊόντα θα βρείτε στην περιγραφή. Γενικά μην ξεχνάτε, subscribe, φτάνουμε τους 10.000 συνδρομητές. Βοηθάτε έτσι με ένα like, με ένα share, να φτάσουμε για να κάνουμε και κανένα giveaway. Εσύ που περιμένεις το giveaway. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε κάμερα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα θα μου πεις, ρε Βασίλη, τι κολότσα δεν είναι αυτή, είπες θα μας δείξει εδώ πέρα φώτα, θα μας τα αλλάξει τα φώτα, θα μας κάνεις πράγματα, θα μας παίξει με χρώματα, θα μας πεις πώς να νικαίμε ρεύμα. Ωραία, θα γίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Η Κινέζα μαζί με τις λάμπες μου στείλε άλλα δύο πραγματάκια. Το ένα είναι μέσα στη τσάντα αυτή. Το ένα ήταν η ίδια η τσάντα αυτή, μια φθηνή οικονομική τσαντούλα, τη ρίξουμε ένα γρήγορο μάτι. Είναι αυτό το στυλ, οι στενές που μπορείς να τη βάλεις στο τζόγκινγκ σου, να έχεις το μπουκαλάκι σου στο νερό, εδώ στην πλάγια θήκη. Να παίξεις με κάτι. Α, εδώ πλάκα. Μα, βάζεις και το κινητό σου. Χωράει πράγμα. Φαίνεται να είναι αδιάβροχη. Go, κόμμα. Οκ, δεν είναι άσχημη μάρκα. Σκεφτείτε να έχει κινέζικα. Τζιντσαντσόν. Να τη δούμε λίγο και μέσα. Αυτό θα το κρύψω να μην το δείτε τι είναι. Εκεί στην άκρη για να σας πω μετά. Για να δούμε και μέσα αυτή την τζαντούλα. Έχει μια επένδυση. Άρα, μάλλον ναι, έχει μια διαβροχοποίηση. Πίσω αρκετά μαλακό μαξιλάρι. Εδώ από κάτω λίγο πάτος της ίσως μου φαίνεται, εντάξει, και έχει χωρητικότητα. Λοιπόν, μια τσαντούλα, ok, με τα λουράκια του εδώ, όμορφη και ωραία, να την πάρεις, να την έχεις στην πλάτη. Δεν είναι ότι αυτές τις αντικλεπτικές, δεν είναι ποιος ξέρει τι, μια τσαντούλα να κουβαλάς δυο πραγματάκια μαζί σου. Οπότε την πετάω αυτή στην περιγραφή, ευχαριστώ φίλοι μου Τσιντσαντσόν και μπουμ, τι είναι αυτό. Τώρα που το χτύπησα, πρέπει να μπούμε στα καλά, παιδιά, εδώ είναι και τα φώτα μας, εδώ είναι. Μην αγχώνεστε, απλά λέω πριν μπούμε στα καλά, να παίξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Αυτό που λέτε λοιπόν, χρήσιμο προϊόν, αυτά εδώ τα μικρά, έχει να κάνει με φωτισμό, πάλι καλά όμως έχει και τις μπαταρίες μέσα. Να βγάλουμε εδώ, να σας πω, έχω φτιάξει το ένα, πού ήταν το ένα που έφτιαξα, σκατά, κάπου αλλού το έχω. Λοιπόν, νομίζω ήταν 5, ήταν ή 6, όχι, τέλος πάντων. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχα συναρμολογήσει ένα, θα χάσουμε και τη βίδα. Αυτά λοιπόν, παιδιά, είναι κάτι φωτάκια της GoComa και αυτά. Αυτή που είχε την τσάντα πριν, που είπαμε. Αυτή. Η GoComa, φωτάκια για να τα βάλεις στην ντουλάπα σου, στο ντουλάπια σου. Πολύ απλή η λειτουργία τους, είναι LED φώτα. Όταν ακούτε LED σημαίνει οικονομία. Ναι, βασικά πρέπει να είχε κι άλλο ένα. Τέλος πάντων, μη 5-6. Οκ, είναι σετάκι, link έχω στην περιγραφή. Πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ. Βγαίνει, ορίστε. Τη βιδούλα την έχει για να το βιδώσουμε σε κάποιο σημείο. Έχει αυτές εδώ τις μπαταρίες. Όπα, το σπάσουμε. Ναι, πού θα βρείτε τις μπαταρίες, δεν ξέρω, θα έχει εκεί. Ναι, 23α, 12V. Την κοτσάρισε εδώ. Εντάξει, μια εντελώς απλή κατασκευή, μην περιμένετε κάτι, ποιος ξέρει τι. Και άναψε. Κουμπώνεις και αυτό εδώ. Τη βίδα τη βάζεις, πώς το βιδώνεις όμως, λοιπόν, μη σας τυφλώσω. Το βλέπετε. Αυτό βιδώνεται ακριβώς εκεί που θα κλείσει το ντουλάπι μας. Κατάλαβες, κλείνει εδώ, παπ και έχει. Με το που ανοίγω τα ντουλάπια της κουζίνας, τα χαμηλά και αυτά, έχουμε φως μέσα στο ντουλάπι. Πόσες φορές έχει τύχει να πάρεις κάτι από κάτω και για ξύλι να πάρεις τη χλωρίνη. Καλά με το βάζεις αυτό μαζί στο τέτοιο σε βλάκας, αλλά τέλος πάντων.
Για να δούμε να ανάψουμε και τα άλλα, να δούμε αν δουλεύουν όλα. Όλα δουλεύουν μια χαρά της GoComa, τα μικρά αυτά τα σκατουλάκια, φωτάκια ντουλαπιού. Το κακό είναι ότι αν δεν τα έχεις στο ντουλάπι θα καίνε μόνιμα, οπότε πρέπει να βγάζεις την μπαταρία. Δεν έχει κάποιο διακοπτάκι, δουλεύει έτσι. Πλαστική κατασκευή, απλή, ok, αυτό κάνουνε, φευγάστε στην άκρη. Θα το αφήσω εδώ για φως, να πάμε στο πραγματικό που αξίζει. Λάμπες, Yi Light. Αυτό είναι άδειο γιατί έχω βάλει ήδη μια, την έχω χρησιμοποιήσει για να μπορώ να κάνω και το ριβιουδάκι. Τι έχουμε, Smart LED Bulb Color. Σίγουρα θα υπάρξει κανένα κουπονάκι. Κοιτάξτε, τη βγάζω συχνά με κουπόνι στις συγκεκριμένες λαμπούλες. Τι μας λέει, 800 lumens, η φωτεινότητά της. Μας γράφει ότι μπορεί να καίει 1 και 20 δολάρια το χρόνο. Οκ, εντάξει, ακούγεται πάρα πολύ λίγο. Γενικά η LED δεν καίνε τίποτα. Αν το γεμίσετε όλο το σπίτι αυτό, θα δείτε τεράστια διαφορά στο λογαριασμό σας. Σας το λέω εγγυημένα. Εντάξει, δεν θα είναι 1,20, τώρα την μπορεί να είναι 1,20 με τιμές Κίνας. Πού ξέρουμε εδώ πέρα τι πληρώνουμε στη ΔΗ 500 γαμισιάτικα. Τέλος πάντων, μας λέει ότι έχει πολλά χρώματα, δεν χρειάζεται hub. WiFi, συνδέεται με το WiFi, 10W, 60W equivalent. Προγραμματίζεις, remote access από την εφαρμογή του κινητού. Οκ, μας λέει εδώ πέρα ενεργειακή κλάση Α+, σημαντικό Α+. Οκ, Yi Light, μπλα μπλα μπλα, rooms and groups, scenes, integration, Apple Store, Google Play, includes one light bulb, quick start guide. Οκ, πάμε, είναι αρκετά βαριά βασικά να σας πω την αλήθεια, και πάμε να ανοίξουμε. Πού είναι ρε παιδιά, έλα βγάλε, λάμπα, λάμπα, πολύ καλή σκέντα ρε Yi Light. Κοιτάξτε, σκεφτείτε παιδιά, οι καλές, πιο γνωστές μου άρκες, Philips και τέτοια έχουν έξυπνες λάμπες και είναι τριπλάσια, διπλάσια η τιμή τους. Το βγάζω όπως είναι όλο μαζί και αφήνω στην άκρη το κουτί για να δούμε τι έχει. Προσεγμένη συσκευασία, δεν μπορεί να πεις. Ελά και καρτούλα Yi Light, see the world in a new light και good design και red dot και ανάσα. Water cutless, Facebook εδώ, ok, yilight.com. Γενικά η εταιρεία, δεν έχω ξανακάνει προϊόν της Yi Light. Μπράβο. Εδώ ένας κύλινδρος για πάσα χρήση, πονηρούλιδες. Έχουμε εδώ το μανουαλάκι μας, το οποίο είναι στα αγγλικά και στα κινέζικα. Έχει όλες τις οδηγίες πώς να συνδέσεις τη λάμπα, πώς να συνδέσεις την εφαρμογή, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι κάτι, παιδιά, ούτε θα το χρειάζεται, το χρειάζεται κακάν. Να σας πω, και εδώ είναι ο γλόμπος. Όχι ο γλόμπος αυτός που δεν έχει μαλλιά, ο γλόμπος που θα μπει. Είναι πάρα πολύ βαριά, αρχικά. Είναι πάρα πολύ βαριά. Οκ, φαίνεται η κατασκευή της στιβαρή. Βλέπουμε το λογότυπο Yi Light, εδώ έχει ένα μόβο ωραίο χρωματάκι πάνω, γιατί είναι και colored, smart LED bulb γράφει και εδώ τα δικά του και μάλιστα. Και φαίνεται μια πάρα πολύ όμορφη και κομψή λαμπίτσα αν δεν τη σπάσω εγώ. Τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει, θα φέρω το κινητό. Βέρε, ο σούστας ο ηλεκτρολόγος. Έχω βάλει την άλλη που είχαμε, το άλλο το κουτί που σας έδειξα στην αρχή. Εδώ είναι. Λοιπόν, η εφαρμογή να συνδεθεί είναι η Yi Light εφαρμογή, τη συνδέεις, κατευθείαν κάνεις add device εδώ πέρα, που είστε, εδώ είστε. Βλέπετε, διαλέγεις τη λάμπα που έχεις πάρει, τις έχει όλες. Αλήθεια, το έχω, να τη δικιά μας, φαίνεται κιόλας η color με το mauve το χρωματάκι. Συνδέεις, βάζεις τον κωδικό, μπλίτσι μπλίτσι και την βρίσκεις εδώ πέρα. Μπορείς να τις ονομάσεις, μπορείς να κατηγοριοποιήσεις τα δωμάτια σου, να κάνεις ένα create κάποιο room. Να πας σαλόνι, κουζίνα, εγώ το έχω όνειρο να κάνω όλο το σπίτι σιγά σιγά, θα αρχίσω να τις μαζεύω. Customization έχει, είναι πάρα πολύ καλή εφαρμογή, είναι στα αγγλικά, τέλειο, thumbs up για αυτό. Και έχει εδώ create scene, μπορείς να φτιάξεις δικές σου σκηνές. Και πάμε πίσω στην αρχική που είμαστε ρε παιδιά, εδώ device, και βλέπουμε αυτήν εδώ που έχω ήδη συνδεδεμένη. Τώρα παιδιά, να κατεβάσω κανένα φως, θα κλείσω φως μισό. Έκλεισα λίγο φώτα όσο μπορούσα για να ανοίξουμε τη λάμπα. Τσακ, power, οπ. Κάτσε γιατί τυφλώθηκα. Μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε τώρα, βλέπετε εδώ, βλέπετε, μια γάρα βλέπετε. Εγώ γυρνάω και πίσω να βλέπω τι να κάνω. Ας κατεβάσουμε λίγο τη φωτεινότητα. Συνδέεσαι κατευθείαν, μπορείς, τη συνδέεις με το WiFi στην αρχή, βάζεις τον κωδικό του WiFi και άμα είναι στον ίδιο χώρο, όπου και να είσαι, μπορείς να τις ανάψεις λάμπες να μείνεις σε σπίτι, έτσι. Τέλειο. Έχει κάποια built-in features, ας πούμε, έχει το night mode, δείτε, χαμηλός φωτισμός, sunrise, δηλαδή βασίλεμα, πω, τεκίλα sunrise. Έχει dating night, εδώ τώρα το έχεις στο κομμενάκι, το σερβίρεις στο κρασάκι σου ή το βάζεις και δυνατά. Όπου κάτσε, τη βάλω στη μέση την ένταση, είναι αρκετά δυνατή λάμπα παιδιά, είναι αρκετά δυνατή λάμπα,
movie. Oh, αυτό μου θυμίζει. Τώρα εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα το χαμηλώσω κι άλλο για να καταλάβει τι χρώμα είναι. Είναι έτσι ένα μοβάκι, ας το πούμε έτσι. Έχει reading πιο δυνατό. Birthday party. Το οποίο αλλάζει χρώματα. Αλλάζει χρώματα, έτσι πάει κόκκινο, πορτοκαλό, τέτοιο τη κατά είναι αυτό. Δεν ξέρω. Candle flicker. Εδώ να το παίζει, να νομίζω ότι σου καίγει τη λάμπα, αλλά δεν καίγει τη λάμπα. Απλά τρεμοπαίζει. Κάτσε να τη βάλω, ρε γάμο. Το πώς να σας. Λοιπόν, τη χαμηλώνω λίγο, παιδιά, γιατί δεν βλέπετε εσείς τα χρώματα και θα μου λέτε, όπα, τι πάτησα τώρα. Flash notify. Αυτό είναι να τυφλώνεσαι. Χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Οκ. Okay. Μετά εδώ στο white. Άσπρο με κίτρινο. Τέρμα άσπρο. Του νοσοκομείου. Τέρμα κίτρινο της μπύρας. Της μπύρας, ας πούμε. Και φυσικά όλη η RGB παλέτα χρωμάτων. Κοιτάξτε. Πράσινο, βαθύ πράσινο. Πού είναι, εδώ, wow. Τώρα σας λέω εσείς από την κάμερα ότι φαίνεται, ό, φαίνεται, εντάξει, φαίνεται, μια χαρά φαίνεται. Κόκκινο, βαθύ κόκκινο. Για να βλέπετε και τη λάμπα. Θα κάνει τον χώρο σας πάρα πολύ όμορφο, παιδιά. Να κλείσω και το άλλο το φως τελείως. Μπούμ. Σκοτάδι, ησυχία. Flow, εδώ έχει να κάνει να εναλλάσσουν τα χρώματα μόνα τους. Πάμε να παίξουμε ένα mauve που είναι και το χρώμα του Tech Smart. Μοβ ρε παιδιά είπαμε, εδώ είσαι μοβ. Πού είναι το μοβ, εδώ είναι ένα ροζομοβ. Έτσι, οπ, να το. Ένα ροζομοβ. Techsmart.gr θα μπαίνετε, θέλετε να το βάλω και τέρμα. Πάρε και ένταση, εδώ είσαι. Τώρα όμως με την ένταση δεν μπορείς να δεις το χρώμα, γι' αυτό πρέπει να το έχω χαμηλά, γιατί η κάμερα δεν μπορεί να δώσει αυτό που ισχύει. Οκ, okay. Αυτά πάνω κάτω με την εφαρμογή. Home screen shortcut, ok, μας έχει πάντα εδώ και ένα ενεργοποιημένο, μην κοιτάτε εδώ τα Instagram, πονηρούλιδες, night mode, ok, tea time reading, τα είδαμε, birthday party, ρομαντικό, ορίστε. Θα σας αφήσω με μια ρομαντική ψυχή, με αυτό εδώ το υπέροχο ροζάκι. Γενικά παιδιά, αξίζει όταν βλέπετε κουπόνι, αυτό παίζει συνέχεια χρώματα, όταν βλέπετε κουπόνι που ανεβάζω είτε στο Facebook, στη σελίδα, ακολουθήστε με Instagram, ακολουθήστε με οπωσδήποτε και να βλέπετε τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν. Αξίζει από θέμα οικονομία σίγουρα και είναι κάτι πάρα πολύ βολικό. Ανάβεις τα φώτα έτσι, παίζεις, φτιάχνεις το φωτισμό όπως θέλεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται δεν καίγονται με τίποτα. Κάτι για 10-11 χρόνια διάρκεια ζωής λένε. Ας πάνε και 5, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι η τιμή τους. Αυτά από μένα. Εδώ μέσα στα σκοτάδια μου βάλτε και όλα τα φώτα εδώ που φέραμε και την τσάντα. Ωραίο σκηνικό αυτό. Δείτε εδώ τώρα. Έχουμε κάνει την ατμόσφαιρά μας. Μην ξεχνάτε αν σας αρέσει το βίντεο, like κάντε. Dislike αν δεν σας αρέσουν. Subscribe στο κανάλι και δείτε πατήστε την καμπανούλα για να μπορώ να φέρω περισσότερα τέτοια πραγματάκια να σας δείχνω. Ήμουν ο Βασίλης, techsmart.gr. Bye.